Τα ρωσικά συστήματα αεράμινα κατέριψαν δύο ώρε σκάφη MiG-29 στην περιοχή του Μικολάιφ και ένα μαχητικό SU-25 στην περιοχή του Χαρκόβου μέσα σε μία μέρα. Αυτό δήλωσε το Σάββατο επίσημο εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα, αντιστράτηγο Ιγκόρ Κονασέγκοφ. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Κονασέγκοφ, η ρωσική αεράμινα αναχέτησε τρει πυράβλου του Ουκρανικού Συστήματο Πολλαπλή Εκτόξευση Πυράβλων Ουρουγκάν. Παρά τι πιέσει που δέχεται ιδιαίτερα στο ανατολικό τμήμα τη, ο πρόεδρο τη Ουκρανία, Βολοντιμίρη Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του σίγουρα θα επικρατήσει σε αυτόν τον πόλεμο που ξεκίνησε η Ρωσία. Οι ρωσικέ ένοπλε δυνάμει, στο πλαίσιο ειδική στρατιωτική επιχείρηση για την προστασία των δημοκρατιών του Ντόνμπα, κατέστρεψαν το σημείο σταθμού ξένων μισθοφόρων που βρίσκεται στην περιοχή του Χάρκοβο. Για την καταστροφή χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι υψηλή ακρίβεια που εκτοξεύτηκαν από τον αέρα. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα, Συγκόρου στην περιοχή Αντρίβκα, στην περιοχή του Χάρκοβο, πυραυλή υψηλή ακρίβεια που εκτοξεύτηκαν από τον αέρα κατέστρεψαν το σημείο ανάπτυξη ξένων μισθοφορών, είπε Κονασέγκοφ. Εννέα περιοχέ συγκέντρωση ανθρώπινου δυναμικού και στρατιωτικού εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία, πέντε θέσει βολή μονάδων πολλαπλών συστημάτων πυραύλων εκτόξευση στο LPR και ένα αντιεροπορικό πυραυλικό σύστημα Book M1 στο DPR χτυπήθηκαν επίση. Η Ουκρανία δήλωσε ότι περίπου 10.000 στρατιώτε τη έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο από τότε που ξεκίνησε η εισβολή τη Ρωσία στα τέλη Φεβρουαρίου. Τι εκτιμήσει έδωσε ο σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου Αλεξέη Αρέστοβιτ σε συνέντευξη στα μέσα κοινωνική δικτύωση, όταν ρωτήθηκε πόσα στρατεύματα είχε χάσει η Ουκρανία τι πρώτε 100 ημέρε του πολέμου, δηλαδή μέχρι τι 3 Ιουνίου. Τα κανάλια Telegram του λεγόμενου DPR αναφέρουν βομβαρδισμό των περιοχών. Κουιμπισεύσκη και Κιεύσκη του Ντονένισκ. Δημοσιεύουν φωτογραφίε και βίντεο με καπνό. Καταγράφονται ζημιέ σε σπίτια, τα θύματα δεν έχουν ακόμη αναφερθεί. Ο καπνό είναι ορατός και στην πόλη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.